Φοβάμαι όταν διακονώ μόνιμος τον ξενώνα. Να κάνεις κομποσχήνη στον Χατζεφεντή για να σου πει μετά και ευλόγησον ο κλέφτης. Ο γέροντας υπενήσεται εδώ συγκεκριμένα θαύματα που είχε κάνει ο Άγιος Αρσένιος όταν ζούσε, αναγκάζοντας κάποιους κλέφτες όχι μόνο να φύγουν άπρακτοι, αλλά να το ζητήσουν και συγχώρηση. Εγώ γέροντα φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Να παρακαλάς τον Χατζεφεντή να τα κοκαλώνει. Τι λες, δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί, γέροντα? Το ξέρεις ότι κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο? Είχε ξεχάσει ο οδηγός τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκίνητου και το έκλεψαν. Μόλις επικαλέστηκε τον Άγιο, κοκάλωσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και έτσι αναγκάστηκαν οι κλέφτες να το παρατήσουν και να το βάλουν στα πόδια. Γέροντα, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στο κεφάλι. Πήγαινε να χτυπήσεις το κεφάλι σου στην Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου. Δεν είδες πως την βόλεψε την άλλη αδελφή ο Άγιος? Έκανε την επέμβαση χωρίς νηστέρι και χωρίς να το καταλάβει ούτε η ίδια. Δόξα τω Θεώ, μην αμφιβάλλεις ότι θα βολέψει και σένα. Βοηθάει ο Άγιος Αρσένιος. Ένας γιατρός με παρακάλεσε να προσευχηθώ για το κοριτσάκι του που είναι άρρωστο. Παρακάλεσε τον Άγιο Αρσένιο και το βοήθησε λίγο. Να κάνετε κι εσείς κομποσχήνη για να αποτελειώσει ο Άγιος το θαύμα του και να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη Θεία Επιστήμη του Θεού, για να δοξαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Μόνο ζείτε και δεν εξηγείτε. Το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Γέροντα, οι άνθρωποι σήμερα δεν ευλαβούνται τους Αγίους όπως παλιά. Παλιά και αυτοί που έλεγαν ότι είναι άπιστοι είχαν μέσα τους Θεό. Θυμάμαι την εποχή που ήταν οι Ιταλοί στην Κόνιτσα, πήρε φωτιά το δάσος και διαδόθηκε ότι την είχαν βάλει οι Ιταλοί για να πάνε οι κονιτσιώτες να τη σβήσουν και να το συλλάβουν. Όταν το άκουσαν αυτό, οι κονιτσιώτες σκορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Οι Ιταλοί πήγαν και βρήκαν τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν άπιστος, και του είπαν: «Πού είναι οι άνθρωποι?» «Στις δουλειές τους», απάντησε εκείνος. «Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά?» τον ρώτησαν. «Α, εμείς αυτές τις περιπτώσεις», τους λέει, «έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Η Μητρόπολη της Κόνιτσας τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου». Εκείνη τη στιγμή, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Όταν είδαν το θαύμα αυτό, οι Ιταλοί φοβήθηκαν. «Γέροντα, υπάρχει περίπτωση ένας Άγιος να μην κάνει θαύματα?» Το αν θα κάνει ένας Άγιος θαύματα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων μένουν άγνωστα. Τίποτε δεν είναι δύσκολο για το Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρησία στο Θεό. Ο Χριστός είπε: «Θα σας δώσω δύναμη να κάνετε θαύματα περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ». Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του και τον πλούτο της χάριτος που μας δίνει. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους τη χάρη και τη δύναμη να ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς, όπως εκείνος.
Βέβαια θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι είναι δική του δουλειά. Όταν γέροντα εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας θήτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων, φίλοι ακροατές. Και όταν ακόμη εμείς, λέει ο γέροντας Παΐσιος, δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκαταλελειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω εσπερινό. Αλλά πού να βρω τα μηνέα? Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο, να κάνω κουμποσχήνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερημών. Αφού έκανα κουμποσχήνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω: Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερημών, Άγιοι της ημέρας κλπ. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο: Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερημών. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν αξιωματικό λαμπροφόρο με πολλή αγάπη και πατρική στοργή να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο πολύ καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα: Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε? Εκείνος μου είπε: Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός. Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα: Ο Άγιος Λογκίνος? Όχι, μου απήντησε. Ο Άγιος Λουκυλιανός. Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρωτάω: Ο Άγιος Λουκυλιανός? Όχι, μου απάντησε πάλι εκείνος. Ο Άγιος Λουκυλιανός. Τότε του είπα: Έχω κι εγώ τραύματα από τον πόλεμο. Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε τη διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. Τα τραύματά του έχουν θεραπευθεί. Μόνο για το δίπλωμα θα το λάβουμε υπόψη μας. Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κήρυξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. Ακόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε.